Έχει περάσει την δημοσιότητα, σύμφωνα με δικό της χαρακτηρισμό, σαν μια extreme μορφή. Την ξέρω χρόνια. Την εκτιμώ και την αγαπώ, ταλαντούχο πλάσμα, αλλά είναι λίγο ακραία. Είναι διαφορετική. Είναι ανατρεπτική. Μια γυναίκα, συσταγωγικά και με την καλή έννοια, μια γυναίκα θηρίο. Δεν ξέρω πόσο τη φοβούνται ή όχι οι άντρες, αλλά από την εμφάνισή της και μόνο και από την προσωπικότητά της, δείχνει ότι τα πράγματα τα παιδιά δεν είναι εύκολα με αυτή τη γυναίκα. Και μιλάω για την Κατερίνα Γιατζόγλου. Τι να πω τώρα, έτσι πως... Δεν είναι καθόλου εύκολα, παιδιά. Με αυτή την εισαγωγή. Ναι. Αιρετική. Αιρετική. Ναι. Εκπεπιθήσεως. Ασυμβίβαστη. Ασυμβίβαστη. Μαχητική πάντοτε. Και γιατί τη φώναξα εδώ πέρα σήμερα, πέρα από ότι είναι φίλη μου και την αγαπάω πραγματικά, γιατί έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το οποίο είναι αυτό. Παρακαλώ πολύ, κάντε με ένα κοντινό. Αυτό. Mm. Είναι το έκτο. Το έκτο βιβλίο της. Τι τίτλο έχει? Έχει Για πάντα νέα. Για πάντα νέα. Το οποίο γίνεται ανάρπαστο. Και ξέρετε γιατί δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άντρες. Και μας λέει η Κατερίνα πώς μπορούμε να μείνουμε πάντα νέοι. Με που πολύ... βέβαια αυτό όλο ξεκινάει από το μυαλό, ε. Ας πούμε, βρες μια χαρά, ένα κεφάλαιο. Βρες μια χαρά και ανατείνεξε το μυαλό σου. Ε, ναι. Άλλο κεφάλαιο που έχει εδώ πέρα. Κράτα το πρόσωπό σου στο φως και δεν θα βλέπεις σκιές. Ναι. Για πες μου, είναι προφανώς και προσωπικές εμπειρίες όλα αυτά, ε? Ναι, είναι καθαρά αυτοβιογραφικό. Ξεκινάει από ιστορίες από την παιδική μου ηλικία κτλ. Δεν τρώμε μέχρι να χορτάσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ε, ναι. Για πες μου. Ξέρεις τι, είναι απλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ομορφιάς, έχει και τέτοια μυστικά, ας πω τι μυστικά τώρα, τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αλλά είναι και πιο πολυδιάστατο. Δηλαδή, βασικά, παίζει με το μυαλό σου. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι γερνάνε πρώτα από πεποίθηση. Δηλαδή, κάποιος τους λέει πόσο χρονών είναι ή πόσο πλησιάζουν στα πρώτα άντα, ίντα κτλ. Και εκεί γυρνάνε, και όταν, εγκεφαλικά. Και όταν παραδίνεσαι και γυρνάει το μυαλό σου, εκεί τελειώνει και το ανέκδοτο και εσύ, δεν γελάει κανείς. Εσύ πόσο χρόνο νιώθεις? Εγώ είμαι 12. δεν νιώθω, είμαι 12. 12 χρόνια. Ναι, έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία τα προσέχω με ευλάβεια να μην τα χάσω. Mm-hmm. Δηλαδή, τον ενθουσιασμό, αυτά είναι τα συστατικά της νεότητας. Δηλαδή, ο ενθουσιασμός, το πείσμα, η έμπνευση, η περιέργεια, είμαι πολύ περίεργη. Αφού έχω γράψει, γράφω μέσα στο βιβλίο, είμαι πάντα πιο περίεργη από προσεκτική. Mm. Και αυτό είναι παιδικό. Mm-hmm. Και δεν το έχω αλλάξει και δεν θέλω να το αλλάξω. Δηλαδή, πολλές φορές μου λένε, ρε παιδί μου, γίνε λίγο πιο προσεκτική. Μα δεν θέλω να είμαι πιο προσεκτική. Ναι. Εγώ θέλω να έχω αυτό το παιδικό. Και να κάνεις και τα λάθη σου. Μα βέβαια. Και... Α, ναι, γιατί μα είναι μες στο πρόγραμμα. Πώς θα γίνει? Υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή για να είναι κανείς για πάντα νέος. Ναι. Ποια είναι αυτή? Ναι. Κοίταξε, ο Γκέτε έγραψε ότι η διατήρηση της νεότητας δεν είναι προσποίηση, είναι τέχνη. Οπότε μέσα στο βιβλίο εξηγώ πώς να τελειοποιήσεις αυτή την τέχνη. Ναι, βέβαια. Γιατί εσύ δεν θα μπορούσες να έχεις γράψει ένα τέτοιο βιβλίο? Γιατί κάνεις τέτοιες ερωτήσεις? Εσύ, μη σου πω, και καλύτερο από μένα θα έγραφες. Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν νιώθω καθόλου στην ηλικία μου. Νιώθω πολύ μικρό, σαν και εσένα. Ναι. Μα φαίνεται κάνω αυτό. Κάνω σαβουλιές, κάνω. Ναι, κάνεις 100 πράγματα συγχρόνως. Κάνω 100 πράγματα συγχρόνως. Δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ, σταματάω αυτό, πουθενά. Αυτό. Μα αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία λόγια για την Κατερίνα Γιατζόγλου. Την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι μας. Το πραγματικό της όνομα είναι Αργυριάδου. Ναι. Είναι Βέρα Θεσσαλονικιά. Ναι. Και γουστάρω πολύ. Δύο φορές παντρεμένη. Ο πρώτος σύζυγός της, ο γνωστός, ο Στίβο Γιατζόγλου, ο Μπασιμπολίσσας. Ο δεύτερος, ο επιχειρηματίας Βαγγέλης. Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Γιατί λες καλά, ναι? Τώρα δεν μπορεί και λέμε τα ονόματα όλα με τη σειρά, καλή. Αυτό είναι σαν να είναι, πώς το λένε, δεν είναι βιογραφικό, αυτό είναι μνημόσυνο. Όχι. Πρέπει να πούμε πέντε στοιχεία, να μάθουμε κάποιοι που τις ξέρουν. Έχει τρία παιδιά. Φράνσις, Τόμι, Δημήτρης. Και Δημήτρης. Ναι. Ο ένας είναι στην Αμερική. Ναι. Ο Τόμι. Ο Τόμι.
Και κάπου έχω διαβάσει που είπε ότι το έχω πάρει απόφαση ότι θα μείνει εκεί. Ναι, μα γι' αυτό πήγε. Δεν πήγε για, να, για λίγο, πήγε δεν είναι για λίγο να έτσι, μείνει εκεί. Σου είναι λίγο στενάχωρο. Και... είναι στενάχωρο, πάρα πολύ στενάχωρο, όχι λίγο. Είναι, πολύ, μου λείπει εκεί. Κάθε μέρα. Αλλά κάνει τόσο μεγάλη καριέρα εκεί. Τι κάνει? Που σηκώνει ουρανοξύστες. Και είναι νούμερο 3 σε πολυεθνική. Και σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευών στη Νέα Υόρκη. Αρχιτέκτονας είναι μηχανικός. Είναι construction manager. Κατασκευαστής. Ναι. Κατασκευαστής. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Η Ελλαδίτσα τα διώχνει τα καλά τα μυαλά. Και κρατάει όλους τους υπερφύαλους. Λέω τώρα, εγώ μιλάω μόνη μου. Και κρατάει όλους τους μέτριους, τους υπερφύαλους, αυτούς που προσκυνάνε, αυτούς που είναι στα γόνατα. Όλη την εύκολη λία την κρατάει εδώ μέσα, προς ανακύκλωση. Και όλοι έξυπνοι. Έχουν φύγει πάνω από 300.000 παιδιά, πανέξυπνα, τα οποία τα έχουν πάρει, Κώστα μου, έτσι. Τα τσιμπήσανε, που λένε. Η Καρίνα Γιατζόπουλη, επίσης, είναι καταρχήν δημοσιογράφος, συνάδελφός μου, είναι... διευθύντρια σε έναν μεγάλο όμιλο εκδοτικό, ναι. Του Δούση που λέμε, ναι. Έτσι. Περιοδικά και site και τα λοιπά. Είναι και ηθοποιός, έχει παίξει και σε σίριαλ, είναι και συγγραφέας. Τι απ' όλα. Καλά τώρα το ηθοποιός, αυτό είναι στην αρχαιότητα τώρα, άστο. Σιγά ηθοποιός, ναι, εντάξει. Τι αρχαιότητα, ρε. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχεις... Πήρα και τσίμπησα και ένα βραβείο. Έπαιξα μια ταινία, πήρα ένα βραβείο. Εκείνες και εγώ. Νυχτερινό, η μεν και η δεν. Ναι. Όλα αυτά. Όχι, είχα σύλια. Κάνει αρκετά. Είχα πάρει και βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου, ναι. Τι σου αρέσει από όλα αυτά περισσότερο, το να είσαι... Να γράφω. Να γράφεις, συγγραφέας. Ναι. Να γράφω, να πλάθω, να πλέκω. Το προηγούμενο βιβλίο το είχα παρουσιάσει εγώ, ήταν να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων, έτσι, τα... Καμία σχέση. Το που το γράψαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αποστόλου. Αποστόλου. Δεν μου κάτι. Εκεί πέρα γράφατε για τις σχέσεις των ανθρώπων, πώς χτίζονται ή πώς γκρεμίζονται. Ναι. Για πες μου, και εκεί οι προσωπικές εμπειρίες. Κοίταξε, πάντα όταν γράφεις, βουτάς την πένα μέσα σου. Αλλιώς, για να γράψεις ωραία. Δεν, όλοι οι συγγραφείς το κάνουν. Δηλαδή, οτιδήποτε γράψεις, πρώτα βουτάς λίγο μέσα σου, στα βιώματά σου. Οπότε, γιατί αυτό... Αυτό δείχνει αυτό το φρέσκο, το αληθινό. Αλλιώς είναι φλατάρι το κείμενο. Εγώ πάντα γράφω αληθινές ιστορίες. Δηλαδή βασίζομαι σε πραγματικές ιστορίες. Και βιωματικά είναι όλα αυτά που γράφεις. Κοίταξε, είναι κοκτέιλ. Δηλαδή είναι και βιωματικά, αλλά και... πώς να σου πω, εμένα το χόμπι μου είναι η παρατήρηση. Και ακούω. Ακούω, βλέπω, παρατηρώ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μετά κάνω ένα παζλ από αυτό, από αυτά όλα. Δηλαδή βάζω λίγο δικό μου, λίγο δικό σου, λίγο του παραπέρα, αυτό, όλο το πλέκω, το κεντάω μετά. Έχει ζήσει μια πολύ γεμάτη ζωή. Ναι. Με πάρα πολλές εμπειρίες. Ναι. Φιλοδοξώ να την κάνω ακόμη πιο γεμάτη. Τα όνειρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερα. Γιατί είμαι 12 χρόνων ακόμη. Γιατί είμαι 12. Έχει πολλά... Όχι, αλήθεια πολλά λέω. Πολλά προστάτη να κάνει. Ναι, τα όνειρά μου είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή και δεν έχω φτάσει. Για μένα τους στόχους μου τους έχω κάπου στη μέση, στο 50%. Έχω πολύ, πολύ πράγμα ακόμη. Και σε όλα αυτά που έκανες και που κάνεις και αυτή όλη η υπερδραστηριότητα, πού υπήρχε η Κατερίνα, η γυναίκα? Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι έχω ρίξει εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή γύρω στα... Δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, το βάρος στη δουλειά. Και γενικά, ας πούμε, αν έβλεπες τη ζωή μου σαν μια βάρκα, θα έβλεπες μια βάρκα που μπατάρει. Δηλαδή, η επαγγελματική μου πορεία είναι top. Στο κρασέντο. Top. Όχι, top. Δεν το λέω με έπαρση. Ναι, ναι. Δεν με έχουν απολύσει ποτέ. Από όπου έχω φύγει μόνη μου με τραβάνε να μην φύγω, απλά έχω τελειώνει οι κύκλοι. Εγώ φέρνω τα λεφτά, τα νούμερα, το ζητούμενο σε κάθε δουλειά. Αλλά η προσωπική μου ζωή πάντα, επειδή έδινα πολύ σημασία στην επαγγελματική μου ζωή, η βάρκα μπατάρει, είναι κάτω. Κατάλαβα. Δεν το...
Δηλαδή το συνειδητοποίησα, το συνειδητοποιώ. Θα τα ανταλλάξεις. Δεν είναι... Ναι. Θα ανταλλάξεις. Αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν τρελαίνομαι κιόλας να τα αλλάξω, γιατί είμαι άνθρωπος της δουλειάς. Δουλεύω πάνω από 15 ώρες την ημέρα. Αυτό με όλη την... Δεν είναι ιδανικές συνθήκες. Με το στρες, το άγχος, το... Αλλά okay, αυτό δεν είναι, το κάνω... Ανάγκη, ρε παιδί μου, έχεις την ανάγκη ενός συντρόφου που θα σε ηρεμήσει. Ναι, βέβαια. Σχαλαρώσει, να ερωτευτείς, ίσως δεν ξέρω, μπορεί να σε ερωτευμένη. Ναι. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχεις ανάγκη αυτά τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι... Κοίταξε, αυτά έρχονται μόνα τους. Ναι. Δεν είναι οι δουλειές, τις φτιάχνεις. Mm-hmm. Φτιάχνεις το περιβάλλον, τις συνθήκες, mm-hmm. όλα αυτά mm-hmm. εδώ. Ένας σωστός επαγγελματίας δηλαδή προετοιμάζει όλο το περιβάλλον για να μπορεί να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Τώρα στην προσωπική ζωή δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται by the book που λέω εγώ. Δηλαδή δεν έχει οδηγίες χρήσης. Αυτό πρέπει να σου συμβεί, να είναι και ιδανικό, να είναι και σωστό. Τώρα εγώ είχα και... Ξέρεις, είναι και πώς θα σου έρθουν στη ζωή, καταλαβες. Δηλαδή, οι άντρες σε φοβούνται. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Δεν ξέρω, κοίταξε, μπορεί να υπάρχουν και άντρες που με φοβούνται, αλλά εγώ δεν τους βλέπω αυτούς. Δηλαδή, δεν με πλησιάζουν μάλλον. Τρομάζεις, τους τρομάζεις μερικούς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το ξέρουμε όμως και αυτό που βλέπουμε. Ναι. Είναι μια πολύ χειραφετημένη γυναίκα, πολύ δυναμική. Mm. Αντράκι. Όχι, δεν τους τρομάζω. Απλά μπορεί να μην είμαι το target group τους. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι οι άντρες τρομάζουν. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ τους άντρες. Τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι τρομάζουν. Απλά δεν είμαι το target group τους. Ναι, δεν είμαι η εύκολη Λία. Δεν είσαι εύκολη. Okay, οπότε όταν με βλέπει κάποιος που βλέπει ένα ζόρι, γενικά μια ανηφόρα με μένα, θα πάει... Με μια εύκολη. Στην κατηφόρα. Μια χαρά. Γιατί η κατηφόρα δεν είναι κακή. Όχι, δεν είναι το μια χαρά είναι. Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Εσύ στη σχέση σου προσπαθούσες να επιβάλλεις στην Κατερίνα αυτό που ήταν ή έμπαινε σε συμβιβασμούς και σε... Δεν συμβιβάζομαι ποτέ. Γράφω μέσα στο βιβλίο και είναι ένα από τα βασικά μότο που έχει γίνει viral τώρα στο διαδίκτυο, στα social κτλ. Γιατί το γράφω στο οπισθόφυλλο. Δεν μας γυρνάει ο χρόνος. Κοιτάω και την κάμερα και σένα. Μας γυρνούν οι συμβιβασμοί. Μ' αρέσει. Ναι. Οπότε σου απάντησα. Δεν έχει συμβιβαστεί ποτέ. Δεν έχω συμβιβαστεί ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Αυτό είναι μια ανήθεια. Και έχω εκβιαστεί πάρα πολύ. Έχω εκβιαστεί πολύ και πολύ σκληρά και πολύ άσχημα και εγκληματικά. Δεν μ' άσυσα. Με τίποτα. Αυτό έχει ένα κόστος. Ναι, τεράστιο. Mm? Αλλά έχει και μια δύναμη μετά, η οποία είναι καθοριστική για το υπόλοιπο της ζωής σου. Κάποιοι τους ρωτήσανε εάν θα έκανες ένα τρίτο γάμο. Λες όχι, δεν θα έκανα. Το έχω δει το έργο δύο φορές. Ναι, τι θα βλέπουμε το ίδιο έργο. Κοίταξε, δεν πιστεύω στο γάμο. Δεν πίστευα και όταν παντρεύτηκα. Ναι, αλλά έχεις παντρευτεί δύο ναι, φορές. Ναι, και όμως, δεν πίστευα ποτέ. Και πώς παντρεύτηκες. Ένα, γι' αυτό σου λέω. Γιατί κάνουμε λάθη. Αυτό είναι το ωραίο στην ιστορία. Άλλωστε ήταν βαρετό. Πιστεύω ότι παγκοσμίως ο γάμος είναι μια απάτη. Δηλαδή, μας το έχουν φορέσει και αυτό, ναι. Ξέρεις, από παλιά. Η λέξη δίπλα στο γάμο, αν μου έλεγες ποιο είναι το συνώνυμο του γάμου, θα σου έβαζες συμβατικό. Είναι η λέξη που ναι, κολλάει είναι... πολύ. Πάντως, βλέπω εδώ πέρα ότι τον μεγάλο ερώτα δεν τον παντρεύεσαι ποτέ, γιατί έτσι τον πυροβολείς. Ναι. Κοίταξε, θέλει μεγάλη, μεγάλη μαεστρία να καταφέρεις να κρατήσεις το γάμο σου ζωντανό μετά από τα δύο χρόνια, ας πούμε. Τώρα, αυτοί που το έχουν πετύχει, γιατί υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα, εμένα, ας πούμε, οι γονείς μου είχαν έναν καταπληκτικό γάμο. Είχα την ατυχία να είμαι παιδί ενός ζευγαριού που ήταν 40 χρόνια μαζί. Γιατί έχεις την ατυχία? Είναι τύχη αυτό, ναι. Όχι, είναι ατυχία. Ένα θα εξηγήσω. Είναι ατυχία. Γιατί έχει να κάνει με το πώς εκπαιδεύεσαι μέσα σε ένα τέτοιο. Δηλαδή, μεγαλώνεις και νομίζεις ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αλλά δεν είναι.
Από ότι είναι η ατυχία. Ενώ τα παιδιά που είναι από χωρισμένους γονείς είναι πιο υποψιασμένα. Είναι πιο προσεκτικά και είναι και πιο ψαγμένα. Γι' αυτό είπα, είχα την ατυχία. Αυτοί λοιπόν που έχουν τέτοιους πετυχημένους γάμους και ο δικός σου που είναι πολύ πετυχημένος και εγώ μπορώ να το πω που σας ξέρω, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, Κώστα. Γιατί ο κανόνας είναι ένας συμβιβασμός. Ένας συμβιβασμός είναι ο κανόνας. Και είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα είναι ελάχιστες. Δηλαδή δίπλα στο γάμο η λέξη που ταιριάζει είναι συμβιβασμός. Οι άνθρωποι συμβιβάζονται. Δηλαδή πόσα ζευγάρια δεν ξέρουμε που είναι μαζί για οικονομικούς λόγους, για λόγους συμφέροντος, για λόγους που τους βολεύουν. Βολέματος, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ εγώ το βόλεμα. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορείς. Πεθαίνω με το βόλεμα. Δεν μπορείς κάτι. Όλο αυτό που κάνεις, αυτή η ζωή, η πολύ έντονη υπερδραστηριότητα, περιοδικά. Ναι. Ταξίδια, κάθε δύο μέρες. Ταξίδια και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι σκότωμα. Δεν σε κουράζουν κάπου, δεν χρειάζεσαι ένα λιμάνι να πας λίγο να ρίξεις άγκυρα, να κάτσεις εκεί, σπίτι σου ίσως, με τον σύντροφό σου ή μόνη σου. Το σπίτι μου, ναι, το έχω έτσι. Δηλαδή το σπίτι μου είναι ησυχαστήριο. Μένεις μόνη σου? Ναι, μένω μόνη μου. Πέφτω για ύπνο, μπορώ να κοιμηθώ η Μαρκούδα. Όταν κοιμάμαι, κοιμάμαι πάνω από 10 ώρες. Η Μαρκούδα. Κοιμάσαι νωρίς? Ναι, πολύ νωρίς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το γράφω μέσα στο βιβλίο. Να ξέρεις ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα, οτιδήποτε ωφέλιμο υπάρχει από τον ύπνο, είναι από τις 10.30 μέχρι τις 3. Αυτός είναι ο ωφέλιμος ύπνος που κοιμάσαι στο τελευταίο επίπεδο. Εσύ τι ώρα κοιμάσαι, δηλαδή? Εγώ 10.30 έχω κοιμηθεί. Έλα, ρε. Ναι, δηλαδή, καλά ντρέπαμε να το πω, αλλά και 9 καμιά φορά. Ναι. Εννοείται, ας πούμε, ότι χθες το βράδυ είχα ένα επαγγελματικό dinner. Εντάξει, αυτό πολύ νωρίς όμως. Δηλαδή, 11 η ώρα είμαι σπίτι. Ρε, εσύ ξέρεις κάτι? Δεν βγαίνω. Είναι πολύ αντί με την εικόνα σου και με την ιστορία σου αυτό που μου λες τώρα. Ναι, δεν βγαίνω. Δεν έβγαινα γενικά ποτέ. Η εικόνα σου και αυτό που ξέρουμε για την Κατερίνα Γιαντζούγλου είναι μια γυναίκα η οποία βγαίνει έξω. Θα τη βρούμε σε βγαίνει έξω όλη την ημέρα. Ταξιδεύει, όχι αεροπλάνα, πλοία. Τη νύχτα. Τη νύχτα ποτέ. Όσοι και με ξέρουν, ξέρουν ότι εγώ. Τη νύχτα, όχι. Όχι, εγώ καταρχάς ξυπνάω 6.30 ώρα. Εγώ ξυπνάω 6.30 ώρα το πρωί. Και 9 η ώρα έχω τελειώσει όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι της δουλειάς μου, δηλαδή mails, απαντήσεις, εγκρίσεις, όλο αυτό. Αν γράφω βιβλίο, γράφω μέχρι τις 10 η ώρα και μετά, εγώ στις 10 η ώρα δηλαδή, έχω τελειώσει το 40% της δουλειάς μου. 40 που μου λέει, δεν ακούω την ύπαρξη κανένας συντρόφου. Τι να κάνει, σηκώνει το άνθρωπο στο πρωί, τι να κάνει? Πότε που ήρθε να τον βλέπει ή να τον ζει αυτόν τον άνθρωπο, όταν είσαι από τις 6.30 το πόδι και κοιμάσαι στις 10 το βράδυ? Α, ναι, και το πάω non-stop. Και όλη την ημέρα το πας non-stop. Non-stop και μετά το βράδυ, όταν είμαι πολύ κουρασμένη, γενικά το έχω πει και σε ομιλίες αυτό και, και αυτό έχει γίνει viral. Εγώ, όταν είμαι κουρασμένη, πηγαίνω γυμναστήριο. Το είδα στο βιβλίο σου. Ναι, πηγαίνω γυμναστήριο γιατί είναι το τέλειο αυτό και το, πώς να σου πω, το προτείνω στον κόσμο. Ξέρεις, γιατί εκρίνεις όλες αυτές τις ορμόνες, οι ενδορφίνες της χαράς, δηλαδή της δύναμης, είναι σερετονίνη, ντοπαμίνη, αδρεναλίνη, όλα αυτά εκρίνονται από τη γυμναστική. Ισιώνω εγώ με το γυμναστήριο. Πάντως λες ότι η γάμη σου και δεν ήταν η μεγάλη ερώτηση ζωής, δηλαδή παντρεύτηκες? Εντάξει, τώρα αυτό το είπα, δεν το είχα πει έτσι ακριβώς, αλλά το βάλαν τίτλο, εντάξει, για να πουλήσει, γιατί η μπάλα πήρε και τον Steve, που ήταν όντως μεγάλος ερώτης ζωής μου, γιατί καταρχάς ήμουν 17 χρονών. 17 μισό παντρεύτηκα, 17 σχεδόν παντρεύτηκα, 17 μισό έκανα την κόρη μου, δηλαδή παιδικές ηλικίες. Να σας πω, όσοι δεν ξέρετε την εποχή αυτή, μιλάμε για ένα ζευγάρι που ήταν θεϊκό σε εμφάνιση, σε ομορφιά. Ο Στίβο Γιατζόγλου είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Τότε δε ήταν με κάτι ξανθά μαλλιά, μακριά, Αμερικάνος. Ναι, ήταν Hollywood στυλ. Ήταν Hollywood στυλ, ήταν φίρμα μεγάλη. Νικ Νόλτε, έτσι τον φωνάζαν, γιατί έμοιαζε με τον Νικ Νόλτε. Μεγάλη φίρμα και ντίβα του μπάσκετ στον Ολυμπιακό και μεγάλος παίκτης. Και είχε δίπλα αυτή τη θεά, που καταλαβαίνει 18 χρονών κοριτσάκι, η Κατερίνα Γιατζόγλου ήταν ένα γελούδι.
Ναι, πολύ, πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί σταμάτησε αυτός, γιατί τελείωσε αυτός ο γάμος? Είχαμε πει τότε ότι ήσταν πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Εντάξει, μωρέ, έκανε τον κύκλο του. Ναι, όλα τα πράγματα κάνουν τον κύκλο του. Θα μπορούσαμε να μείνουμε συμβιβαστικά. Κάνατε και δύο παιδιά. Ναι. Μαζί. Αλλά δεν, το συμβιβαστικό σου λέω δεν μου πηγαίνει. Τι έφερε το δάχτυλο εδώ πέρα? Δεν μου κάθεται. Θα μου δει το χέρι? Όχι. Α. Τι λέει εδώ? Σλούρπ. Έχει ένα. Το βλέπετε. Έχει, ναι, ένα τατού. Τατού εδώ. Τι λέει? Σλούρπ. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το έκανα πριν χρόνια όταν χαρτογραφούσα τα τάρταρα. Γιατί επί 15 χρόνια. Να το. Χαρτογραφούσα τα τάρταρα, τα εξερευνούσα και τα χαρτογραφούσα. Έχω γίνει δήμων. Τα τάρταρα τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα τάρταρα, ποια τάρταρα? Τα τάρταρα της δυστυχίας. Τα τάρταρα γενικά. Τα τάρταρα δεν τα εξηγείς. Το σκοτάδι. Ναι, το... Τα τάρταρα είναι τα τάρταρα. Ο Άδης. Ακριβώς. Οπότε, επειδή ήμουνα πολύ βαθιά και δεν έβρισκα και κάποια διέξοδο, έκανα αυτό το τατού, γιατί αυτός. Σλούρπ είναι μια παιδική λέξη, ένας παιδικός κωδικός που λέει να, είναι αυτό που λένε σλούρπ, το παγωτό, το γιαούρτ, να ουσιαστικά σημαίνει να απολαμβάνεις τη ζωή. Οπότε επειδή είμαι 12, μόνο θα μπορούσα να κάνω ένα παιδικό τατού, όπως είναι το σλούρπ, και το έκανα εδώ και βασικά το έκανα εδώ που δεν το κάνουν, δεν το κάνει κανείς, γιατί εδώ, αν ρωτήσεις κάποιον τατούερ, που χτυπάνε τα του, θα σου πούνε ότι είναι γεμάτη παντού, αλλά εδώ δεν κάνει κανείς, γιατί εδώ πονάει πάρα πολύ, περνάνε όλα τα νεύρα και έχει πολύ μεγάλη αιμορραγία. Εγώ όμως το ήθελα εδώ και όταν θέλω κάτι, το όχι. Το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν υπάρχει να μην το κάνεις. Ναι, το έκανα και, γιατί ήθελα να το βλέπω, να μου θυμίζει ότι πρέπει να απολαμβάνω τη ζωή. Σε μια εποχή που ήταν πολύ μαύρη για μένα και έτσι μ' αρέσει. Αυτή τη μαύρη εποχή, την οποία περίπου λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι μας, ναι. Πήγε στις εφημερίδες και να πούμε, περάσουμε όμως από αυτό, αφορά το δεύτερο σου γάμο. Ναι. Έτσι. Πώς την αντιμετώπισε αυτή την εποχή, μόνη σου? Μόνη μου. Γιατί ήταν άγρια πράγματα. Δηλαδή, πολύ αυτό άγρια. Που διάβαζα ήταν ένας πόλεμος στον Ρόουζ σε υπερθετικό βαθμό. Ναι, δεν ήταν πόλεμος στον Ρόουζ, γιατί και αυτό που βγήκε προς τα. Ξέρεις ότι ο Όσκαρ Γουάιλντ έχει πει το. Ο θείος Όσκαρ θα μπορούσε να είναι θείος μου, δηλαδή εγώ θα ήθελα να είναι και πατέρας μου. Τίποτα από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν βλέπει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά που έχουν βγει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν που είναι πάρα πολύ σκληρή και πολύ οδυνηρή και εύχομαι σε κανένα να μην του συμβεί, βασικά για να μην καταλάβει ότι ζει σε μια χώρα αβοήθητος, το κράτος είναι ανύπαρκτο. Το έχω πει πολλές φορές. Το κράτος, συμφωνώ. Όταν χρειαστείς να σε στηρίξει και ειδικά δεν όταν υπάρχει. Είσαι μητέρα, που είναι ιερός ρόλος, είναι ανύπαρκτο. Και αυτό είναι ίσως το επόμενο βιβλίο μου, το οποίο θα γραφτεί σε σενάριο ταινίας. Είναι το επόμενό μου project, τώρα το δουλεύω αυτό. Γιατί είναι καιρός, έχουν περάσει και χρόνια και έχουν κατασταλάξει και ορισμένα πράγματα και έχει κάτσει και η σκόνη. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν θα βγει στην Ελλάδα και πού θα βγει. Γιατί άμα θα βγει στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξω εγώ χώρα. Οπότε, αλλά θα το κάνω, είναι το επόμενο. Το αντιμετώπισες όλο αυτό το πράγμα μόνη σου? Ναι. Άγριο, βαρύ. Κοίταξε, Κώστα μου, η δυστυχία είναι σαν λέπρα. Δεν θέλει κανείς να συμμετέχει. Είσαι μόνη σου. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν είσαι και πολύ περήφανος, εγώ ας πούμε δεν ήθελα κιόλας να κλαίγομαι, γιατί δεν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό. Ή να πούν την καημένη της πρόεδρος. Καλέ, ποτέ, ούτε καν, δεν υπάρχει αυτό. Αυτές είναι λέξεις άγνωστες για μένα στο λεξικό. Όχι, αδύνατο, καημένη, μίζερη, συμβιβασμός. Αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν στο λεξικό μου. Οπότε το έκανα, είχα 2-3 ανθρώπους που ήταν της οικογένειάς μου, που τους είχα δίπλα μου και το περάσαμε έναν κόλλητο. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Σου είχε αφήσει κατάλοιπα μέσα σου? Όχι. Τίποτα, δεν υπάρχει. Έχω κάνει delete βασικά. Αυτό που λέμε πληγές, τραύματα κλπ. Μας γερνάνε οι συμβιβασμοί και οι αναμνήσεις. Οπότε εγώ πάντα τα κάνω στη ζωή μου, δηλαδή
πραγματικά τα ακολουθώ και μετά τα γράφω στα βιβλία. Οπότε αυτές τις αναμνήσεις έκανα delete. Και είναι μια τέχνη και αυτό, να κάνεις delete. Πάρα πολύ. Ναι. Το έχω κάνει και εγώ. Ναι. Το έχω κάνει και εγώ για την παιδική μου ηλικία που ήταν πολύ άσχημη. Ναι. Χωρίς γονείς. Έκαψα το φιλμ. Εγώ λέω. Ακριβώς. Έκαψα το φιλμ. Έκαψα τα πρώτα 5 καρέ. Να μην. Όχι. Εσύ λες, έκαψα το φιλμ. Εγώ ξέρεις τι λέω. Λέω, ήμουνα στον κρεμό και μου τραβούσαν το χέρι για να με πάρουν κάτω μαζί τους. 15 χρόνια και ήμουνα στο, ξέρεις, ένα πόδι. Ώσπου ένα πρωί είπα, θα το κόψω εδώ. Πάρτε το. Αυτό έκανα. Αυτό είναι αναπηρία mm-hmm. ψυχική, αλλά να σου πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο από το να σε έχουν δέσμια ή να σε εκβιάζουν. Γιατί εγώ υπήρξα θύμα εκβιασμού 15 χρόνια ανελαίη του εκβιασμού. Δηλαδή, εκβιασμού που δεν. Που αν, όπως μου είχε πει ένας φίλος μου συγγραφέας στην Αμερική. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα το όνομά του, γιατί είναι και πάρα πολύ, πολύ big στην Αμερική, πολύ μεγάλο όνομα. Μου είπε, αυτό είναι, στην Αμερική θα είχε τελειώσει σε 10 μέρες. Αυτό στην Αμερική. Εδώ χρειάστηκε πόσα χρόνια. 16. Έλα, ναι. Και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, το τελειωτικό σε βαθμό κακουργήματος δεν έχει γίνει ακόμη. Ακόμη περιμένουμε την ημερομηνία, 5 χρόνια. Για όσους δεν καταλαβαίνετε τι λέμε τόση ώρα, γιατί μιλάμε έτσι γενικά, μιλάμε για μια προσωπική περιπέτεια μεγάλης διάρκειας που είχε στο δεύτερο της γάμου. Έκανα να δω το γιο μου 13 χρόνια. Ναι, όπου ούτε φωτογραφία. Δεν της επιτρέπανε να δει το γιο της. Ναι. Και το τρίτο παιδί. Το τρίτο παιδί, ναι. Που κάνεις με τον συγκεκριμένο ναι. άνθρωπο. Ναι. Τον βλέπεις τώρα το γιο σου. Όχι, γιατί είναι στην Αμερική, σπουδάζει. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως δεν τον έβλεπα. Ούτως ή άλλως δεν τον έβλεπα, τον είδα ελάχιστα. Δηλαδή με εισαγγελική παραγγελία τον είδα ελάχιστα. Με την Φράνσις τι γίνεται. Μια χαρά. Τι κάνει αυτή. Μου είπε ο Τόμι είναι στην Αμερική, ναι. κατασκευάζει. Φράνσις είναι μια χαρά. Ο άλλος σπουδάζει. Είναι τέλεια. Η Φράνσις τι κάνει. Πρέπει να την καλέσει μια φορά εδώ στο ναι, ναι. Τι. Η Φράνσις είναι μια πολύ καλή δημοσιογράφος, ναι. η οποία είναι στο ΑΕ Εφημερίδα, στο Μποβαρί. Είναι πάρα πολύ καλή. Το έχει σπουδάσει. Είναι από τα λίγα παιδιά που έχουν σπουδάσει τη δημοσιογραφία στο Λονδίνο και με πολύ καλές... Εγώ ακούω πολύ καλά λόγια για τη Φράνσις. Ναι. Είναι πολύ εργατική, είναι τι πολύ κάνει, προσεκτική, είναι πολύ εργαλείο, έτσι που τη είναι φωνάζω. Τώρα, που... Είναι στο ΑΕ Εφημερίδα. Α, στο Εφημερίδα. Ναι. Είχε ξεκινήσει στο πρώτο θέμα, με το θέμα όταν είχε ανοίξει. Έμεινε αρκετά χρόνια στο πρώτο θέμα, έμεινε 7 χρόνια. Θυμάμαι. Αλλά είναι πολύ εργαλείο. Η Φράνσις μπορεί να γράψει τα πάντα. Μπορεί να γράψει πολιτικό ρεπορτάζ μέχρι μόδα. Τώρα που μόδα. Μιλάμε για τα παιδιά σου, σκέφτομαι ότι τελικά έκανες μεγάλες τρία παιδιά, τα οποία είναι και τα τρία. Ναι, ναι. Πρώτης επιλογής. Πώς τα κατάφερες με όλα αυτά που κάνεις. Κοίταξε, με τα προβλήματα που είχες. Ναι, να είμαι ειλικρινής. Μεγάλωσα τα δύο μου παιδιά. Του Steve. Ναι. Τα δύο πρώτα. Ναι, τα δύο τα μεγάλα, τα οποία λένε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι είναι εκπληκτικά παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη όταν μου το λένε αυτό. Έχουν πολύ ωραίες καριέρες, ναι, είναι ναι, αυτάρκοι ναι, ναι, κτλ. Ναι, 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 μια... Το τρίτο μου δεν το μεγάλωσα, γιατί μου το στέρισε η ελληνική, το ελληνικό κράτος, γιατί εκεί καταλήγουμε, έτσι. Όταν το ελληνικό κράτος αφήνει στον οποιονδήποτε να σου παίρνει το παιδί και να μην στον... άρα για το ελληνικό κράτος μου το στέρισε, δηλαδή δεν το πήρε να μου το φέρει. Μου πει ορίστε κυρία μου και ζητάμε συγγνώμη. Το τρίτο λοιπόν δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω βασικά τι παιδί είναι. Ναι. Δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω και εύχομαι να τα πάει καλά. Αλλά δεν έχω καμία ευθύνη ως προς το χαρακτήρα, γιατί δεν με, 3 χρονών μου τον πήραν και τον είδα στα 14 του ξανά. Πώς τώρα πόσο είναι. Είναι 17. 17 μισό. Οπότε δεν έχω εκεί δεν συμμετοχή. Έχεις τα δύο πρώτα συμμετοχή ουσιαστικά. Ακριβώς. Τα παιδιά μου και το δεν είναι. Όλα είναι παιδιά μου, αλλά βασικά τα παιδιά μου που με αγαπούν και είναι πάντα εκεί, γιατί στη ζωή μετράει ποιος είναι παρόν. Σωστά. Δεν με τον Δημήτρη τον τελευταίο,
Έχεις, τι σχέση έχεις, έχεις μια σχέση καλή, παρόλο που δεν βλέπω σας. Ναι, είναι μια σχέση... Συμβατική. Ναι. Δεν είναι συμβατική, είναι η μια μαμά. Σχέση... Μα δεν μπορεί να κάνει, ούτε αυτός μπορεί να κάνει αλλιώς, ούτε εγώ μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτό δεν είχαμε ευθύνη, ήμασταν δύο θύματα. Έγινε και εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη δίνη. Είναι σαν να περπατάς και πέφτει σε μια βόμβα. Δεν φταίς εσύ που έχει πέσει βόμβα, οπότε... Για να κλείσουμε, πες μου, αν έπρεπε να γράψεις ένα τίτλο, είσαι και διευθύντρια περιοδικών και τέτοια πράγματα. Ο τίτλος βγάζω κάθε μέρα, άσε. Το καλύτερό μου είναι αυτό. Εγώ λοιπόν σου γράφω το όνομα Κατερίνα Γιατζόγλου, άνω κάτω τελεία, και εσύ από κάτω πρέπει να βάλεις τον υπότιτλο. Τι θα έλεγες, τι θα έγραφες για αυτή τη γυναίκα, σαν τίτλο. Τι θα έγραφες, για να τους πεις να διαβάσουν. Τι θα έγραφα. Κοίταξε, θα σου πω έναν τίτλο που παίζει στο επόμενο, σε κάτι που γράφω, σε ένα σενάριο, που λέγεται Ναδύρ. Τι λέγεται? Ναδύρ. Ναδύρ. Ζενίθ Ναδύρ. Το αντίστοιχο του Ζενίθ. Ναι, Ναδύρ. Αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη και επειδή τώρα το δουλεύω, και το προχώρα και μην κοιτάς ποτέ πίσω. Το Ναδύρ σημαίνει όμως πάντο, σημαίνει... Τα τάρταρα. Τάρταρα. Κοίταξε, τα Τάρταρα είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. Εντάξει, δεν λέω ότι... Έχεις πάει εσύ εκεί. Ναι, εγώ πήγα για πολλά χρόνια, αλλά δεν λέω να πας για 16 χρόνια που ήμουν εγώ, αλλά να περνάς που και που από τα Τάρταρα να βλέπεις είναι ωραίο. Διότι αυτό σε δυναμώνει. Σε κάνει ευγνώμονα. Εγώ, ας πούμε, ένας λόγος που είμαι πολύ ευγνώμων στη ζωή μου για οτιδήποτε είναι γιατί έζησα στα Τάρταρα, οπότε... Από τις ξέρεις. Ξέρεις. Όταν τα ξέρεις τα Τάρταρα. Ακριβώς. Λες τι ωραία που είναι η ζωή, τι ωραία που έτσι, κάθε μέρα ξυπνάς και είσαι όπως οι Ινδοί, γεννιέσαι κάθε πρωί. Αυτά γράφω και μέσα στο βιβλίο. Και κάθε βράδυ, όπως έλεγε και ο Κοέλιο, πεθαίνει η ελπίδα σου. Αλλά το πρωί ξαναγεννιέται. Δηλαδή, αυτά. Είναι αυτά, καλά. Άμα δεν γνωρίζεις τα Τάρταρα, είναι δεν καλό μπορείς. Να έχεις περάσει από εκεί. Ναι. Και ας πούμε, ένας άλλος τίτλος που θα έβαζα είναι αυτός, ότι προχωράς. Και δεν κοιτάς ποτέ πίσω. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να μου φιλήσει τη Μαρία. Θα τη φιλήσω τη Μαρία. Η Μαρία έχω είναι... γράψει και αφιέρωση Μαρία στο βιβλίο. Έχει γράψει μια αφιέρωση για τη Μαρία, η οποία αφιέρωση θα τη διαβάζω. Είναι πολύ ωραία. Άντε, θα τη διαβάσει κι αυτήν. Αγαπημένη μου Μαρία, ναι, δεν είσαι τέλεια, μα είσαι μοναδική. Με αγάπη, Κατερίνα. Ναι, ναι. Πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κονιτόπουλη ίσον νησιώτικο τραγούδι. Και νησιώτικο τραγούδι ίσον Κονιτόπουλη. Θα έλεγα ότι είναι μια αυτοκρατορία η οποία καλύπτει τα νησιά μας με τραγούδια παραδοσιακά και είναι και μια προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί αυτή η οικογένεια κρατάει ζωντανά αυτά τα υπέροχα τραγούδια της θάλασσας, του Αιγαίου μας. Αυτό το βράδυ λοιπόν κοντά μας είναι, θα έλεγα, μια πριγκίπισσα αυτής της αυτοκρατορίας που είναι η Στέλλα Κονιτοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο αρχικά. Σου άρεσε ο τίτλος? Πάρα πολύ. Πριγκίπισσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του Βασιλείου των Κονιτόπουλων. Ευχαριστώ. Δεν θα υπήρξε καλύτερο τίτλος. Και είναι πριγκίπισσα γιατί έχει κάνει πάρα πολλά, πάρα πολλούς δίσκους, πολύ επιτυχημένους, έχει βραβευτεί στο εξωτερικό, κάνει συναυλίες, κάνει πάρα πολλά πράγματα Στέλλα γιατί. Σε αυτή την οικογένεια, πατέρας, μάνα, αδέλφια, ξαδέλφια, θείοι, όλοι μαζί τραγουδάνε νησιώτικα τραγούδια. Γι' αυτό έλεγα λίγο πριν ότι το όνομα Κονιτόπουλος ίσον παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι. Έτσι είναι. Και τραγουδάνε και παίζουνε. Άλλοι είναι μουσικοί, άλλοι είναι τραγουδιστές, γράφουνε και τραγούδια. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Μέχρι τα 6 της χρόνια ήταν στην Άξο. Την Άξο, ξέρεις, τη βλέπω κάθε καλοκαίρι απέναντί μου, εγώ είμαι στο Ιμπάρο, στον Αμπελά. Αυτό θα έλεγα, γιατί από τον Αμπελά φαίνεται το λιμάνι της Άξο απέναντι. Απέναντι, ακριβώς. Πάμε με τη βάρκα έτσι γρήγορα εκεί πέρα στην Άξο, σε αυτό το πανέμορφο νησί της. Η μητέρα της, που επίσης είναι τραγουδίστρια. Η Αγγελική Κονιτοπούλου. Η Αγγελική Κονιτοπούλου είναι αυτή που την έμπασε στην ιστορία του τραγουδιού. Πώς έγινε αυτό, για πες με, τι ήθελε η μητέρα σου να συνεχιστεί αυτή η παράδοση?
Όχι, όχι, δεν ήθελε καθόλου όσο αφορά εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ήθελε. Όχι, όχι. Εγώ άκουγα τη μητέρα μου που κάνε πρόβες με τον πατέρα της, τον Μιχάλη τον Κωνιτόπουλο, όταν είμαστε στην Άξο. Ναι. Εκ των υστέρων, όταν ήρθαμε στην Αθήνα, ήταν με τα αδέρφια της, τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο, τον Γιώργο και την Ειρήνη. Και αυτοί έκαναν πρόβες. Εγώ πήγαινα και τους άκουγα εκεί. Είχα βάλει στόχο στο μυαλό μου ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Αλλά βολιδοσκοπούσα τη μαμά και δεν ήθελε. Δεν ήθελε γιατί μεγάλωνε τρία παιδιά και τότε η δουλειά ήταν πολύ σκληρή. Δηλαδή πηγαίνανε σε πανηγύρια, με χαρτούρα, με τέτοια πράγματα. Και δεν ήθελε το παιδί της, ας πούμε, να μπλέξει εντός εισαγωγικών σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εγώ όμως είχα συνεννοηθεί με το θείο μου, τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο, ο οποίος ήταν και έκανε τη μουσική επιμέλεια στο μαγαζί που εμφανιζόταν τότε όλοι τους, που λεγόταν Μουράγιο, Τέρμα Πατησίων, Στέγια Βαρβάρα. Εκεί. Οπότε είχα συνεννοηθεί να πω ένα τραγούδι χωρίς να το γνωρίζει η μαμά μου το βράδυ στο πρόγραμμα. Α, κρυφά. Το είχα βάλει εγώ. Κρυφά. Ναι. Σε βοήθησε και ο Βαγγέλης. Εννοείται. Άμα δεν είχα τη βοήθεια του θείου, δεν θα γινόταν τίποτα. Βγαίνω, το τραγουδάω. Η μητέρα μου εκείνη τη στιγμή ήταν στα καμαρίνια. Ακούει τι γίνεται και κατεβαίνει, γιατί τα καμαρίνια ήταν πίσω στις σκάλες, με σκοπό να φάω και ξύλο, όχι απλά. Εκείνη την ώρα όμως, εγώ δεν ξέρω πώς ήταν η αντίδρασή μου, έπεσα πάνω, της έκλαιγα, κλαίγοντας, και της λέω, κοιτάξε να δεις, μη μου φέρεις καμία αντίδραση, εγώ αυτό θα κάνω. Και προφανώς ήμουν πάρα πολύ πιστική. Τώρα εσύ πόσο χρόνο? Τότε ήμουνα 9 χρονών, κοριτσάκι. Έλα. Ναι. Έχεις κουράγιο, γιατί τώρα κοριτσάκια 9 χρονών να πει αυτό θα κάνω, τέλος, δεν είναι εύκολο. Έχω από μικρή, είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Έχω... Όταν πεις κάτι θα γίνει. Αυτό. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν από εκείνη την ηλικία των 9 ετών. Όχι επαγγελματικά. Ναι. Γράφτηκα στο ΟΔΙΟ, στο Εθνικό ΟΔΙΟ στην πλατεία Βάθης. Έκανα λαϊκό τραγούδι και σολφές με ορθοφωνία μέχρι τα 16 μου χρόνια. Εν τω μεταξύ, στα 13, ο θείος μου, ο Βαγγέλης, λέει θα βγει στο πρόγραμμα και βγαίνω και έλεγα ένα κομμάτι μόνο, γιατί πήγαινα και σχολείο την άλλη μέρα. Και έλεγα μάλιστα το μεγάλη στιγμή της Μπέση Αργυράκη, που ήταν τότε πολύ γνωστό κτλ. Διότι... Αλλού, pop, εντελώς. Τελείως, ναι. Αλλά είχαμε στο μαγαζί, εκτός από νησιώτικα, ο θείος ο Βαγγέλης έφτιαχνε και το πρόγραμμα και με λαϊκά, μάλιστα, αλλά από εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Και τη δεύτερη χρονιά. Είχα τρία τραγούδια στο πρόγραμμα και την τρίτη χρονιά πια είχα ρόλο βασικό στο πρόγραμμα. Εσύ στέλαξες κάτι. Σε αυτήν την ηλικία, την παιδική σου ηλικία, μιλάμε για 12, 13, 15 χρονών, τα κοριτσάκια ασχολούνται με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Παίζουν με τις κούκλες τους, ψιλερωτεύονται, φλερτάρουν κλπ. Εσένα όλο αυτό το κομμάτι μιας εφηβικής ηλικίας σου έλειψε, με το δεδομένο ότι πάλευες να ανεβεί στο πάλι? Δεν το είχα καταλάβει τότε. Το κατάλαβα εκ των υστέρων όταν μεγάλωσα. Και... Ότι σου λείψαν μερικά πράγματα. Ναι. Και βέβαια έριξα όλο το βάρος στην κόρη μου. Δηλαδή με κούκλες, με αυτά που δεν είχα ζήσει εγώ, τα έδωσα σε μεγάλη... σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κόρη μου. Αλλά τότε είμαι πραγματικά, δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Αυτό ήτανε. Δεν μετάνιωσες δηλαδή μετά? Όχι. Να πεις ότι... Λάθος. Όχι. Και μάλιστα τελείωσα την τρίτη γυμνασίου και δεν πήγα στο λύκειο, εσκεμένα. Δηλαδή μου είχε πει η μαμά μου ότι αν δεν γράψεις... Εγώ βάζω κάτι, η μαμά μου ήμουν χειριστική στη μητέρα μου. Την αντιλαμβανόμουν τι έκανε και πώς σκεφτότανε και την είχα του χεριού μου. Η μαμά σου άρα σε καθοδηγούσε, όχι ο μπαμπάς σου? Όχι, ο πατέρας μου δεν είχε σχέση με το τραγούδι, ήταν άλλη δουλειά του. Ήταν άλλη, άσχετος. Ναι. Η μαμά σου ήταν αυτή που ήταν ο... Εκείνη και ήταν και το πρότυπό μου. Η μητέρα μου και η θεία μου Ειρήνη. Είχες μάθει να τη διαχειρίζεσαι. Ακριβώς, από μικρή. Αντιλαμβανόμουν, ήξερα ότι άμα θα της πω αυτό, θα κάνει το άλλο, το αντίθετο, οπότε... Λοιπόν, μου λέει, αν δεν γράψεις καλά στις εξετάσεις, θα βγεις στο τραγούδι, μου λέει, άντε πια, γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν έγραψα καλά εγώ στα μαθηματικά και φυσικά βγήκα στο τραγούδι, αλλά τότε έπαιρνα 3.000 δραχμές με ροκάματο. Ήταν πάρα πολλά χρήματα για ένα κοριτσάκι 14 χρονών. Μιλάμε για ποια εποχή? Για το 1982. Νομίζω
Ναι, ναι. Και τότε με τον Μπάριο δεν είχαμε βρεθεί ναι, μαζί. Ναι. Τότε ναι, ήταν ναι, ναι. εκείνη η εποχή. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ήταν εποχή, εκεί. Εποχή ρεπόρτερ για μας. Ακριβώς. Ήταν εκπομπή και λοιπά. Ακριβώς. Και πολύ σημαντικό εξίσου σε ένα παιδί 13 χρονών να δοθεί τέτοιος ρόλος μέσα σε αυτή την οικογένεια. Για μένα, εγώ δεν το συνειδητοποιούσα τότε. Δεν συνειδητοποιούσα δηλαδή ότι όλο αυτό το βήμα που μου δίνανε οι άνθρωποι αυτή τη οικογένειά μου ήταν. Ότι πιο σημαντικό θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη... Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, εγώ μου αρέσει και να την ακούω να τραγουδάει. Όχι μόνο να μιλάμε, γιατί λέμε ωραία πράγματα, αλλά θέλω να την ακούσω και σε αυτά τα υπέροχα νησιωτικά τραγούδια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να την ακούμε. Τη Στέλλα, θα μας πεις έτσι για να ξεκινήσουμε. Θα σας πω καταρχήν δύο καινούργια τραγούδια που μόλις έχουν κυκλοφορήσει από τη Real Music. Το ήταν λες και πάγωσε ο χρόνος και το θέλω να πάμε Μύκονο σε μουσική του αδελφού μου, του Βασίλη που θα παίξει και βιολί να με συνοδεύσει και σε στίχους του Βαγγέλη Ηλιόπουλου και της Άννας Κουτουμάνου. Το θέλω να πάμε Μύκονο σκίζει το κομμάτι. Πάει καλά, έχουμε κάνει και βίντεο κλιπ στη Μύκονο και είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι που... Και να πάμε στην εραστή Μύκονο κι εμείς. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους μουσικούς που με συνοδεύουν. Στο βιολί είναι ο Βασίλης ο Κλουβάτος, ο αδερφός μου και δημιουργός όλων των μεγάλων μου επιτυχιών. Και στο λαούτο ο Δημήτρης ο Ράπτης. Στα σοκάκια τα παλιά και ζωντάνεψαν οι μνήμες της αγάπης μας ξανά. Ήταν λες και πάγωσε ο χρόνος κι είμαστε οι δυο μας αγκαλιά. Όλα θα τα έδινα απόψε να είμαστε μαζί όπως παλιά. Ήταν λες και πάγωσε ο χρόνος κι είμαστε οι δυο μας αγκαλιά. Όλα θα τα έδινα απόψε να είμαστε μαζί όπως παλιά. Πέρασα τη μοναξιά μου και τα είπαμε μαζί. Πόσο θα ήθελα καρδιά μου να αλλάζαμε ζωή. Ήταν λες και πάγωσε ο χρόνος κι είμαστε οι δυο μας αγκαλιά. Όλα θα τα έδινα απόψε να είμαστε μαζί όπως παλιά. Ήταν λες και πάγωσε ο χρόνος κι είμαστε οι δυο μας αγκαλιά. Όλα θα τα έδινα απόψε να είμαστε μαζί όπως παλιά. Σε πρώτο γνώρισα μικρό κοπελουδάκι. Όταν πηγαίναμε αγκαλιά στον Άγιο Νικολάκι. Θέλω να πάμε σαν τότε που βρισκόμαστε, σαν έπεφτε σκοτάδι.
σοκακιά του Αιγαίου τον αέρα η Μικόνια τη Κυβεγερά. Θέλω να πάνε Μικόνο κι άλλο μέρα ένα βράδυ σαν τότε που βρισκόμαστε σαν έπεφτε σκοτάδι. Όταν μιλάμε για τη Στέλλα Γονιτοπούλου, μιλάμε για 30 δίσκους. 35 προσωπικούς. Μεγάλους, όχι τους μικρούς, μεγάλους. Δηλαδή μιλάμε κάθε δίσκος 12 τραγούδια μέσα, 13. Ναι, και κάποιοι ήταν και διπλοί. Έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους. Βεβαίως με τον Γιάννη Πάριο, κυρίως. Κυρίως με τον Γιάννη Πάριο, αλλά αυτή η μεγάλη συνεργασία που μου έχει μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό μου και είμαι ευγνώμων στο Θεό που έτυχε να προκύψει. Είναι μια χρονιά στο Διογέννης Παλάς με τον Μπιθικότσι, τον Κόκοτα και τον Γιάννη Καλατζή. Έλα. Ναι. Γρηγόρης, ο μεγάλος Γρηγόρης. Ναι, ναι, ναι. Τους είχε ο κύριος Παπαδεοχάρης και τους τρεις αυτούς μαζί. Και ήταν Πάσχα η σεζόν που κάναμε εκεί και ήταν μετά τη συνεργασία που είχαμε το Γιάννη εγώ. Το αμέσως επόμενο σχήμα ήταν αυτό. Δηλαδή, και ήταν ακόμα στα καλά τους όλοι, έτσι, εννοώ φωνητικά, κρατιόντουσαν οι άνθρωποι και οι τρεις. Ήταν κάτι απίστευτο, δεν μπορούσε να το... Είσαι ένα μικρούλα τότε, κοριτσάκι. Ακριβώς. Έμαθες πολλά, φαντάζομαι, αυτούς. Πάρα πολλά. Όπως επίσης και άλλη μια συνεργασία, πάλι με τον Γιάννη τον Πάριο και τον Αντώνη Καλογιάννη στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα Παπίου και τα λοιπά. Και ο Αντώνης ο Καλογιάννης είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και τραγουδιστής και ψυχούλα και καθόμαστε με και τον τα λέγαμε... Γιάννη και τον Πάριο πώς τα πήγαινε, γιατί αυτός είναι από την Πάρου και από την Νάξο. Εξαιρετικά. Εκεί πέρα Παριανοί και Ναξιώτες δεν τα έχουν για τόσο έτσι. Ίσα ίσα εμείς νομίζω... εγώ οφείλω πάρα πολλά στο Γιάννη τον Πάριο. Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που ο Γιάννης ο Πάριος με επέλεξε τότε στα Νησιώτικα να τραγουδήσω μαζί του και από εκεί πέρα άνοιξε ο δρόμος για μια συνεργασία σε συναυλίες, σε μαγαζιά. Μου έγραψε τραγούδια. Δηλαδή η μεγάλη μου επιτυχία που λέγεται «Μα όπου και να πάω χάνομαι ή αλλιώς τα σφάλματά σου πέλαγα» ήταν σε μουσική του αδελφού μου που τον ακούσαμε και παίζε βιολί πριν και σε στίχους του Γιάννη του Πάριου. Ο Γιάννης μου έχει γράψει 40 τραγούδια σε στίχους που έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκους. Δική του στίχη. Δική του στίχη και μου έχει γράψει και κάποια που έχει γράψει και τη μουσική. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Τι άλλο από εκεί και πέρα, ας πούμε. Τώρα έχετε επαφή, έχετε. Φυσικά. Πάντα έχουμε επαφή. Πάντα. Δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό. Γιατί τον Γιάννη τον εκτιμώ και τον αγαπώ όχι μόνο σαν άνθρωπο, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερος τραγουδιστής. Είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα και δεν έχει βγει και ούτε θα βγει τέτοιος τραγουδιστής σαν τον Γιάννη τον Πάριο. Τι να διαβάσω εδώ πέρα από αυτά που έχει κάνει. Το 82 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος, έτσι δεν είναι, Θάλασσα και Παράδοση. Αυτός ο δίσκος ήταν με όλη την οικογένεια μαζί, άλλος ένας δίσκος σταθμός, με τον Γιώργο, τον Βαγγέλη, την Αγγελική. Όλη η οικογένεια μέσα. Ναι. Και σε αυτό το CD λέω για πρώτη φορά ένα τραγούδι το οποίο το έκανα επιτυχία από τότε και ακούγεται μέχρι σήμερα και θα ακούγεται forever που λέμε, είναι κλασικό δηλαδή, το 100 καρδιές να είχα θα στις έκανα χαλάλι. Σε μουσική και στίχους του Γιώργου του Γονιτόπουλου.
Δηλαδή, λέμε κάτι, τα τραγούδια αυτά κάποιοι τα γράφουν προφανώς. Αλλά υπάρχει και μια πηγή παλιών τραγουδιών νησιώτικων που εσείς τα παίρνετε και τα διαμορφώνετε σήμερα. Για σήμερα μιλάς? Ναι, μιλάω να πούμε ότι εντάξει, γράφουν διάφοροι μουσικοί, στίχο κλπ. Αλλά υπάρχει και υπάρχουν κάποια τραγούδια πολύ παλιά, παραδοσιακά. Mm-hmm. Ίσως μπορεί ίσως να γίνεται διασκευή. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Να γίνει μια διασκευή σε ένα κομμάτι που είναι παραδοσιακό, αλλά πάντα θα γράψουμε από κάτω ότι δεν είναι δική μας η δημιουργία. Ναι. Είναι παραδοσιακό σε διασκευή, ας πάντως, πούμε. Υπάρχουν πηγές από που αντλείται εσείς τραγούδια φυσικά, παλιά. Φυσικά, γιατί εγώ και ο αδερφός μου και η οικογένειά μου γενικά που ασχολούμαστε με τη μουσική ακούμε καθημερινά παραδοσιακά τραγούδια και ταξιδεύουμε συχνά λόγω των συναυλιών που κάνουμε σε διάφορα μέρη, ή νησιά, είναι η Στερεά Ελλάδα ή εξωτερικό. Και εξωτερικό ακόμα. Και μπορεί να τύχει κάποιος εκεί, ας πούμε, ή μουσικός, ή που μπορεί να μην το έχεις φανταστεί και να σου παίξει ένα ρυθμό, ας πούμε, μια μελωδία που λες, πω, τι είναι αυτό, τι μαργαριτάρι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά για πιο παλιά μιλάω, ότι να εστιάσω τώρα, ότι ο θείος μου ο Γιώργος ήταν πολύ παραδοσιακός σε αυτά που έκανε. Την ψυχή του την έβγαζε στο όργανό του και στη φωνή ακόμα, που δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ήταν τόσο αυθεντικός και παραδοσιακός, που στο πέρναγε, δηλαδή για μένα αυτό είναι στην ουσία. Βγαίνεις εκεί στο πάλκο και την ώρα που χορεύει ο άλλος από κάτω και σε βλέπει, μένουν τα μάτια του πάνω σου. Ναι. Δεν περνάς απαρατήρητος. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ δύσκολο, Κώστα, να γίνει. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι γεννημένοι άνθρωποι που το έχουν αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Αιγαίο, στα νησιά μας, στα τραγούδια της Στέλλας Κωνιτοπούλου, να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτήν και μετά συνεχίζουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Θαλασσάκι μου, μην τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσάκι μου, και φέρε το πουλάκι μου. Θάλασσα κι αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω προσπαθώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Θάλασσα κι αλμυρό νερό. Θάλασσα πλατιά καημός που είναι η ξενιτιά. Θάλασσα κι αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω προσπαθώ, να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Θάλασσα κι αλμυρό νερό. Υπάρχει κάτι εξαιρετικό που έχει κάνει, θα έλεγα μοναδικό. Ποιο? Το 2001 κυκλοφόρησε το «Ταξίδι στην Ελλάδα».
ναι. Στο οποίο συμμετέχουν μουσική όπως Καρύπης, Κρουστάκ, Παπαζαχαράκη. Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Μπράβο, συμμετέχει μπράβο. Σε αυτό. Και βλέπω εδώ πέρα ότι για την υλοποίηση αυτού του άλμπουμ πραγματοποίησε μελέτη για το κάθε τραγούδι ξεχωριστά στο Μουσείο Λογογραφίας της Αθήνας. Της Ακαδημίας Αθηνών. Το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δηλαδή, για πες μου, πόσα τραγούδια. 12 τραγούδια, παραδοσιακά, αυστηρά παραδοσιακά. Όταν λες έκανα μελέτη στο Λογογραφικό Μουσείο, τι εννοείς. Είχα επικοινωνήσει, επειδή ακριβώς ήταν παραδοσιακά τα τραγούδια, με τη διευθύντρια του μουσείου, που ήταν η κυρία Καμιλάκη, και τη ζήτησα να με βοηθήσει να κάνουμε μία αναφορά στο κάθε τραγούδι. Δηλαδή ήθελα, θυμάμαι συγκεκριμένα σε αυτό το CD υπήρχε ο Κεχαγιάς που λέγεται, είναι ο γνωστός Κεχαγιάδικος χορός από τη Λίμνο. Μάλιστα. Ήθελα λοιπόν να μου κάνει μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή πώς χορεύεται, από πού προήλθε. Μπράβο, μπράβο, να υπάρχει μπράβο. Και ένα ιστορικό. Ναι, για το στο κάθε τραγούδι, κάθε... για το κάθε τραγούδι. Αυτό ακριβώς. Και μπήκε στο δίσκο αυτό. Αυτό ακριβώς. Πήγε για να έχει και ο... Πήγε καλά. Πάρα πολύ καλά. Πήρα το βραβείο για το πρώτο παραδοσιακό δίσκο τότε. Λέμε στα βραβεία Ρίων. Πόσους δίσκους έχεις πουλήσει, ξέρεις? Θεωρώ πάρα πολλούς. Άσχετα τώρα αν δεν έχουν τα νούμερα. Ναι. Όταν είχα κάνει επιτυχία, ας πούμε, τα σφάλματά σου που έλεγα, είχα κάνει πλατινένιο δίσκο, που τότε ο πλατινένιος νομίζω ήταν 150.000 πωλήσεις τότε. Σήμερα δεν γίνονται αυτά. Όχι βέβαια. Έχει αλλιώσει το έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Τι σκότωσε την δισκογραφία? Νομίζω το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Όλοι αυτό λένε. Η ευκολία αυτή που να μπορεί... Να κατεβάζει τα τραγούδια. Ναι. Και να βγει και ο καθένας να προβληθεί, ας πούμε, με πολύ μεγάλη ευκολία. Αυτό είναι και εύκολο, είναι και ωραίο, είναι από κάποια στιγμή καλό. Αλλά δεν είναι και... Έχει καταστρέψει όλες τις δισκογραφικές εταιρείες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Εγώ, αν με ρωτήσεις εμένα, έμεινα μετέωρη μετά από αυτό που έγινε. Δηλαδή, το 2011 ήμουνα στη Λύρα, η τελευταία μου δισκογραφική εταιρεία που έκλεισε. Είχα μάθει από μικρή που ήμουνα στις δισκογραφικές να τα κάνουν όλα δισκογραφικές. Δηλαδή, είχαν τους ανθρώπους που μέτρεχαν από εδώ, από εκεί, το στούντιο, τους μουσικούς. Τις δημόσιες σχέσεις. Πλήρωναν. Πλήρωναν για να γίνουν όλα αυτά. Εγώ ακούω ότι πληρώνουν οι καλλιτέχνες για να τα κάνουν αυτό. Εγώ το θεωρώ και λίγο υποτιμητικό. Για καλλιτέχνες που είναι φτασμένοι, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να ακούς. Γιατί έχω μάθει σε μια άλλη εποχή. Άλλαξε η εποχή όμως. Εντελώς. Και πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς. Και οικονομικά σας χτύπησε αυτό το πράγμα. Πάρα διότι, πολύ. Όταν δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν υπάρχουν και έσοδα. Και αυτό. Και άλλαξε και ο τρόπος διασκέδασης. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι τα 15-20 χρόνια της καριέρας μου. Δούλευα 7 μέρες την εβδομάδα, δίπλωνα σε διπλή αίθουσα. Πάντα τα μαγαζιά είχαν άλλη μια αίθουσα από κάτω και κάναμε διπλούς χορούς. Χωρίς ρεπό. Χωρίς ρεπό. Το πέρασα πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και μετά ξαφνικά λέει μια μέρα την εβδομάδα και αν γίνει και αυτό, ας πούμε. Τι κάνεις τώρα, για πες μου. Τώρα βρίσκομαι σε ένα μαγαζί στο Κοροπή, που είναι μεζεδοπολείο, γιατί έτσι έχει αλλάξει η διασκέδαση πια. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, γιατί είναι σαν να έχω ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησα. Που στα νησιώτικα μαγαζιά είχαμε έτσι μια αμεσότητα με τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Σάββατα δουλεύω εκεί, κάνω διάφορα εξτρά. Έχω έρθει από ένα πολύ επιτυχημένο καλοκαίρι που έκανα 25 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επίσης δραστηριοποιούμε εκεί στο Δήμο Κηφισιάς. Είμαι εντεταλμένη στα πολιτιστικά του Δήμου. Είσαι εντεταλμένη στα Θωμάκο. Πολιτιστικά, ε. Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Και ασχολούμαι πάλι με τα παραδοσιακά χορευτικά του Δήμου, αλλά και με τον πολιτισμό. Δηλαδή την ανθοκομική, ας πούμε, τώρα που διοργανώνουμε. Συντελώ πάρα πολύ σε αυτό, στη διοργάνωση και σε όλα αυτά. Και στο Φεστιβάλ Κηφισιάς και στα Μενάνδρια που κάνουμε. Μπράβο, 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 Στελάκη. Δεν μας κάτι. Έχετε πάει Αυστραλία, έχετε πάει Αμερική. Ναι, 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 ναι. Πού σας έχουν υποδεχθεί καλύτερα σε όλο αυτό τον κόσμο του εξωτερικού, των Ελλήνων του εξωτερικού, που για μένα είναι καλύτεροι αυτοί από εμάς που είμαστε εδώ. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Στην Αμερική, εγώ θυμάμαι τώρα, όπου κάναμε ένα tour με τον Γιάννη τον Μπάριο,
νομίζω 1997-1998 ήταν η χρονολογία. Μετά το Διογέννη πήγαμε ένα μήνα συναυλίες παντού σε όλη την Αμερική. Θυμάμαι στο Atlantic City. Atlantic City. Ναι. Όπου κανονικά έχει γύρω στα 5.000 καθίσματα αυτός ο χώρος, αλλά είναι έτσι διαμορφωμένος που μπορείς να κατεβάσεις δεξιά-αριστερά, ας πούμε, επιπρόσθετα καθίσματα και έφτασες στις 30.000 κόσμο μέσα. Έλα, βε. Ποια πολιτεία? Όπου, στο Atlantic City, εκεί που είναι τα καζίνο, μέσα στο Taj Mahal, στο ξενοδοχείο που είναι τα καζίνο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί πάνε οι Έλληνες και μετά πάνε και στη συναυλία που διοργανώνει, ας πούμε, το ξενοδοχείο. Θα μου μείνει αξέχαστο. 30.000. Θα μου μείνει αξέχαστο και ο κόσμος, η πίεση που γινόταν στα καμαρίνια για να δούνε τον Μπάριο, εμένα, μετά. Δηλαδή η αγάπη του κόσμου, συγκίνηση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν ναι, το κάτι άλλο. Το λέω τώρα αυτή τη στιγμή και λες και βρίσκομαι εκεί και ανατριχιάζω. Λοιπόν, 35 λοιπόν δίσκοι. Συνεργασία με όλους τους σημαντικούς, μεγάλους, ακούσατε λίγο πριν και τον Πάριο και τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Να πω ότι έχω τραγουδήσει και δισκογραφικά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα και να σε ρωτήσω. Δεν έχεις περιοριστεί μόνο στα νησιώτικα. Τραγουδάς και λαϊκά τραγούδια. Όχι λαϊκά, έντεχνα τραγούδια. Δηλαδή τα οποία τα προσάρμοζαν οι συνθέτες και οι δημιουργοί γενικά επάνω σε μένα. Mm-hmm. Δεν παρέκλεινα από το νησιώτικο. Δηλαδή, ήσουν εκεί. Εκεί, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, αντί για βιολί να παίξει κάποιο ούτι. Ναι. Ή ξέρω εγώ ένα, ναι, 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 ένα σάζι, ένα άλλο όργανο, όχι μπουζούκι, δεν είχα τέτοια, αλλά υπάρχουν και έντεχνα τραγούδια τα οποία δεν είναι λαϊκά. Δηλαδή έχουν τη στόφα του παραδοσιακού αυτά. Κατάλαβα, αυτά ήταν. Ναι. Επίσης, ας πούμε, μου είχε δώσει κομμάτι ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης. Mm. Και θυμάμαι στο στούντιο, ας πούμε, είχε κουρδίσει το λαούτο σαν να είναι μπουζούκι. Μάλιστα. Επειδή αυτός είναι και δεξιοτέχνης. Ναι, ναι. Και ακουγότανε σαν να παίζε μπουζούκι, αλλά με ήχο λαούτου. Λαούτο. Τώρα αυτά φοβερά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε πάλι. Εγώ γουστάρω πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πάλι τη Στέλλα σε ακόμη ένα τραγούδι και μετά θα μπούμε στα πιο λιγάκι προσωπικά της. Thank you.
Η Στέλλα ερωτεύτηκε τον σύζυγό της σε ηλικία, παρακαλώ πολύ, 13 ετών. Όλα τα έκανες πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου. Ναι, τραγούδι, ναι, ναι, ναι. Και ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε και είναι μαζί του 35 χρόνια. Ναι, είμαστε μαζί. Με τον Γιάννη Παρτσινέβελο. Ναι, και είπες και το όνομα πολύ εύκολα. Γιατί είναι δύσκολο το επώνυμο του Γιάννη. Τι κάνει ο Άντρος, ασχολείται με το... Με τη μουσική. Όχι. Ο Γιάννης, καταρχήν είμαστε από το ίδιο χωριό. Έχουμε μεγαλώσει από παιδιά μαζί στην Νάξο, από τον Κίνηδαρο της Νάξου. Ο Γιάννης ασχολιόταν με... πουλούσε σπίτια και με τις οικοδομές. Αλλά μετά την κρίση κάνει ανακαινήσεις. Αυτή είναι η δουλειά του. Ανακαινήσεις σπιτιών. Ερωτήθηκε λοιπόν στα 13 της. Αυτόν ήθελα να παντρευτώ, λέει, και τα κατάφερα. Τον έχεις επιλέξει από την αρχή, από παιδάκι, να παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, γενικά στη ζωή μου, ότι όπως και το τραγούδι μου κάνει κλικ, νομίζω ότι είμαι σίγουρη και για μελλοντικά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Νιώθω σιγουριά και δεν έπεσα έξω, διότι ο σύζυγος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, δεν είναι σαν να είμαι παντρεμένη, είναι σαν να μην είμαι παντρεμένη. Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι τώρα το που είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Ο γάμος έγινε το 1986 με 2.000 καλεσμένους και το γλέντι κράτησε 24 ώρες. Και έγινε και στο Μουράγιο, εκεί που ήταν το μαγαζί. Στο Μουράγιο το μαγαζί αυτό που είχαμε Μουράγιο, με όλη την οικογένεια και έπαιξαν οι θείοι μου, βέβαια ο Γιώργος, ο Βαγγέλης, έγινε εκεί χαμός. Δεν νομίζω κάτι. Σε ρωτήσαν κάποτε ποια είναι τα κουμπιά ή τα μυστικά του να κρατήσεις ένα γάμο 35 χρόνια και να είναι και έτσι ωραία. Ποια είναι τα μυστικά λοιπόν αυτής της επιτυχίας? Είπα και στην αρχή της συνέντευξης ότι αντιλαμβάνομαι τον άλλον, το συνομιλητή μου ή οποιοδήποτε έχω απέναντί μου, τον διαβάζω δηλαδή. Σε μένα τι διαβάζεις? Τώρα! Τώρα, ότι, ότι ασχολείσαι μαζί μου και ότι έχεις δείξει ενδιαφέρον και τις αρέσουν όλα αυτά που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο. Ασχολούμαι με αγάπη και με ενδιαφέρον. Αυτό. Και σε συμπαθώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Επίσης, τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Εγώ λοιπόν, γιατί να μην γελιόμαστε σε μία σχέση, δεν είναι όλα ποτέ ρόδινα, έτσι. Ναι, όμως πρέπει και ο σύζυγος να κάνει, ας πούμε, ένα βήμα πίσω. Και εγώ. Και αυτό όταν το καταλάβει ο άλλος και δεν πάει, ξέρεις, να βάλει το χέρι στο μαχαίρι, ας πούμε, και κάνεις πίσω, εκεί κρατάς τις ισορροπίες. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια, έτσι, ένα μυστικό, δηλαδή ένα βήμα πίσω. Ακριβώς. Για να πάμε 10 μπροστά. Ο οποίος όμως σύζυγος αυτός δεν ήταν ούτε ποτέ ούτε οξύθιμος, ούτε αυτό, ούτε ζηλιάρης, τίποτα. Διότι πρόσεξε να σου ποτέ. Κάνεις ένα επάγγελμα που είναι μοιραίο άντρας σου, ο σύζυγός σου. Ναι, αλλά αυτός με γνώρισε τραγουδίστρια. Ήξερε ότι εγώ είμαι τραγουδίστρια και έτσι έπρεπε να είναι. Και αν θέλεις, και μπορεί να τα ακούει τώρα και δεν θέλω να παρεξηγηθεί, είμαι λίγο εγώ, δηλαδή, εγώ κάνω το κουμάντο, ας πούμε, στο σπίτι και νιώθω, νιώθω πολύ ολοκληρωμένη σε αυτό. Γιατί αν είχα κάποιον ο οποίος θα προσπαθούσε να μου επιβληθεί ή να μου περάσει το δικό του, εκεί θα φύγει χθες. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι το μυστικό. Μπράβο. Μια φορά της είχαν κάνει και μια πρόταση για γυμνό εξώφυλλο στο Playboy. Πολλά μου έχουν κάνει. Την εποχή που κάνει η Γαλάνη τότε, η Στανίση. Ναι. Τι υπόγεια. Αυτό με πήραν. Αυτό δεν ξέρω. Κοίταξε. Γιατί θυμάμαι τότε που είχε κάνει και η Γαλάνη και η Στανίση, ήταν η μία πίσω από την άλλη. Τεράστια ονόματα τότε, ας πούμε, και η Γαλάνη και διαχρονικό όνομα και η Στανίση και αυτά, λέω. Και αυτοί με αυτό το σκεφτικό με πήραν εμένα. Αλλά λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, είσαστε στα καλά σας. Είναι, λέω, πρόταση αυτή, μια παραδοσιακή τραγουδίστρια. Να πάω εγώ να γίνω γυμνό εξώφυλλο στο Playboy. Δεν ξέρω πού... Αυτό ζητάγανε, το περίεργο. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ μόνο που δεν τους έβρισα. Είσαι πολύ συντηρητική. Είμαι όχι συντηρητική. Επειδή τραγουδάω ένα είδος μουσικής που είναι παραδοσιακό, θέλω να το υπηρετώ όπως είναι ακριβώς. Δεν θέλω να παρεκκλίνω από αυτό. Δηλαδή, και πρόταση και στο Your Face μου κάνανε και στο Dancing. Να πας. Δύο φορές. Να πάω να χορέψεις. Να πάω να χορέψω και τώρα φέτος μου έκανε ο Αντένα πρόταση για το Your Face να πάω
και λέω, ας πούμε, στην κυρία που με πήρε, ωραία, πες ότι πατάει το μπαζ, ας πούμε, και σου λέει να κάνεις το Mick Jagger. Ναι. Πώς θα κάνω, λέω, παιδί μου, λέω, εγώ το Mick Jagger. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, καταρχήν δεν έχω προφορά αγγλική όπως θα έπρεπε, ούτε τη χρειά της φωνής του, γιατί η φωνή μου είναι χαρακτηριστική. Ναι, βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να πας να τσαλακωθείς. Έχω πει πάρα πολλά όχι, που ίσως πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητικά. Δηλαδή, αν ήταν για την καριέρα μου, αν ήταν, ας πούμε, και έλεγα σε όλα ναι. Ναι, μπορεί και να είσαι ένα άλλο. Έχω πάρα πολλές προτάσεις που έχω πει όχι και μπορώ και το κάνω και το λέω, γιατί έχω μέσα μου, όχι ότι είμαι η φίρμα, ναι. Το λέω έτσι, δεν το λέω εγωιστικά. Έχω στο κεφάλι μου μέσα μια εικόνα για τον εαυτό μου που έχω διαμορφώσει και εκεί βαδίζω. Και την διατηρείς ατόφια. Αυτό, δηλαδή και μελλοντικά, όταν λέει ο άλλος Κωνιτοπούλου και εννοεί εμένα και είμαι από την νεότερη γενιά, έτσι, γιατί εντάξει είναι η θεία μου και η μητέρα μου που είναι οι κορυφές. Και εννοεί εμένα, όταν αντιπροσωπεύεις αυτό το είδος τραγουδιού, πρέπει να τα προσέχεις όλα, θεωρώ. Έχει απόλυτα δύο. Πάντως η κόρη σου, η Αγγελική, δεν ακολούθησε τα βήματά σου. Παραξέκλεινε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να... Σπούδασε ιστορικός τέχνης, και... με μάστερ στην μουσιολογία. Ναι. Μπράβο το πω έτσι. Ναι. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε, όχι. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να τραγουδάει. Απλά θυμάμαι ότι πήγαινε στο Εθνικό Οδείο, μου είχε πει ότι ήθελε να μάθει πιάνο. Έκανε πιάνο αρκετά χρόνια. Τώρα μας έχει μείνει το πιάνο στο σπίτι μόνο για τις πρόβες όταν κάνω εγώ. Σε πείραξε που δεν ήθελε? Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα που εγώ δεν ήθελα να. Δεν ήθελες, και το καλλιεργούσα χωρίς να το παίρνει η είδηση. Έλα, Ναι. Και θα πω γιατί τα παιδιά μας, ας πούμε, όλοι μας τα έχουμε μεγαλώσει στα όπα-όπα, έτσι. Ήξερα ότι δεν ήταν η θέση να ανταπεξέλθει στους νόμους και στις κανόνες της νύχτας, ούτε σε αυτή τη δουλειά. Το ήξερα, ήθελα να την προστατεύσω. Θέλει πολύ γερό στο μάχη, θέλει πολύ δύναμη να έχεις για να μπορέσεις να... Έχεις αντέξει αρκετά πράγματα, Πάρα πολλά. Αλλά δεν με έχουν... τα προσπερνάω εγώ. Είμαι δυνατή, πολύ, πραγματικά. Και δεν έχω και ανασφάλειες. Αλλά δεν ξέρω αν το κορίτσι θα μπορούσε, ας πούμε, να ανταπεξέλθει. Και επειδή το φοβήθηκα αυτό και επειδή είχα και το μείον το ότι δεν τέλειωσα το σχολείο. Εσύ. Ναι. Ήθελα να τα δώσω όλα πάνω της, δηλαδή πήγε στο Αρσάκιο να μορφωθεί, πέρασε στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο και αυτά με ευχαρίστησαν πάρα πολύ. Εσύ μέχρι το γυμνάσιο πήγες. Ναι. Και είχες το παράπονο ότι δεν προχώρησες. Ναι, αυτό. Και ήθελα να το κάνω στην Αγγελική. Οπότε είσαι καλά που δεν έγινε τραγουδίστρια. Πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολη δουλειά τώρα, μωρέ Κώστα μου, αυτή. Εμείς είμαστε τώρα από μια οικογένεια, σίγουρα είναι η παράδοση, όλο αυτό είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα είδη μουσικής. Η νύχτα είναι επικίνδυνη για μια μάνα τώρα, για ένα παιδί, δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω... Προσέξτε, δεν μου αρέσει αυτό. Η κυρία, η τύπης αυτή με το κόκκινο σακτάκι, είναι υποχθόνιος τύπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είπε λίγο πριν, ότι χωρίς να το καταλάβει την έσπροχνα έξω από το τραγούδι. Το ίδιο κάνει τώρα για το θέμα του γάμου της κόρης της. Τι λέει? Ελπίζω να μην δείτε πλάγια. Την Αγγελική, να μην δείτε την επόμενη. Πλάγια της πρόγνησης, δεν θα παντρευτεί η κόρη σου, Εγώ θέλω να παντρευτεί, θέλω να κάνει γονάκια, όσο είμαστε μικροί με τον πατέρα της. Όχι, εκείνη, εσύ θα κάνεις γονάκια. Τι? Εσύ θα κάνεις γονάκια, όχι εκείνη. Ναι, αυτό εννοούσα, συγγνώμη, ναι. Έκανα λάθος τη φράση. Πώς το λένε, αλλά δυστυχώς τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν ούτε αυτό. Κατάλαβα. Ναι. Πάντως, άμα βλέπουμε λέει, στο δρόμο παιδάκια. Τη λέω δίθεν αθώα τη κόρη. Να, μια στελίτσα. Για να την κάνει να κάνει παιδιά. Να και να την βγάλει και στελίτσα. Και να την περνάω δηλαδή στο σιγά σιγά ότι πρέπει να είναι και η στελίτσα. Τα περνά όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εγώ. Είπαμε ωραία πράγματα. Ακούσαμε και ωραία τραγούδια. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν που σε ξαναείδα μετά από τόσο καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Που όλο αυτό κρατάει έτσι και στο χρόνο. Έτσι, θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την ωραία συνάντηση με κάτι ακόμη ορχιστρικό, που θα είναι ποιο?
Νομίζω θα είναι το βίντεο κλιπ μας στο «Θέλω να πάμε Μύκονο». Τέλεια. Μικρό κοπελουδάκι, όταν πηγαίναμε αγκαλιά στον Άγιο Νικολάκι. Θέλω να πάμε Μύκονο κι αν ο μέρα ένα βράδυ, σαν τότε που βρισκόμαστε, σαν έπεφτε σκοτάδι. Το στενό του Μάτο Γιάννη με πήγαινε Σεριάννη, με κοιτούσες με στα μάτια και γινόμουν κομμάτια. Θέλω να πάμε Μύκονο κι αν ο μέρα ένα βράδυ, σαν τότε που βρισκόμαστε, σαν έπεφτε σκοτάδι. Τζαμπούνες και ντουμπάκια στις Μυκόνου τα σοκάκια, στου Αιγαίου τον αέρα η Μυκονιάτικη βεγγέρα. Θέλω να πάμε Μύκονο κι αν ο μέρα ένα βράδυ, σαν τότε που βρισκόμαστε, σαν έπεφτε σκοτάδι. Μυκονιά την η ψυχή γεμάτη αναμνήσεις, δε φτάνουν 100 ζωές για λίγο να τη ζήσεις. Θέλω να πάμε Μύκονο κι αν ο μέρα ένα βράδυ, σαν τότε που βρισκόμαστε, σαν έπεφτε σκοτάδι.
Ευχαριστώ.